Αισιόδοξα μηνύματα για αύξηση των εξαγωγών ελληνικού και ειδικότερα κριτικού ελαιολάδου στην Κίνα έστειλε η πρέσβυρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Ζανγκ Κίγε, επισκεπτόμενη σήμερα την πρώτη πιμονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου Τέρα Κρέτα στο Κολυμπάρι Χανίων. Τόνισε ότι τα επόμενα χρόνια η ελληνική αγορά θα πρέπει να στρέψει το βλέμμα της στην Κίνα. Καθώς αναπτύσσονται σταθερά οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας, οι Κινέζοι καταναλωτές δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό ελαιόλαδο. Στην Κίνα, οι εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου παραμένουν σε χαμηλά ποσοστά, καθώς κυριαρχεί το ισπανικό ελαιόλαδο. Η Κινέζα διπλωμάτης, με την ευκαιρία της επίσκεψής της στα Χανιά, έκανε λόγο για νέες προοπτικές στον τομέα των εξαγωγών. Το υψηλής ποιότητας προϊόν που παράγει και τυποποιεί η Τέρα Κρέτα μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη διαφήμιση στην κινέζικη αγορά. Φαίνεται πως το ελαιόλαδο που εξάγεται θα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ασιατική αγορά και ειδικά στην Κίνα. Εμείς δουλεύουμε στην Κίνα από το 2005. Είναι μια αγορά πολλά υποσχόμενη. Και μέσω αυτή της προσπάθειας θέλουμε να δείξουμε ότι οι δεσμοί παραμένουν πολύ δυνατοί και θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια η αγορά της Κίνας για την Τέρα Κρέτα και ελπίζουμε και γενικότερα για το ελληνικό ελαιόλαδο θα είναι ακόμα πιο σημαντική. Η πρέσβυρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ξεναγήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Τέρα Κρέτα, όπου πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή για την αφιέρωση ενός δέντρου ελιάς προς τιμήν της. Είναι πολύ συμβολική η παρουσία της, διότι δείχνει το ενδιαφέρον μιας μεγάλης χώρας για την πατρίδα μας και κυρίως για τα προϊόντα που παράγονται εδώ. Η Ζανγκ Κίγε στη διάρκεια της παραμονής της στα Χανιά επισκέφθηκε και το μνημιακό ελαιόδεντρο των Βουβών.